ομάδα μας, το Ηρόδοτος, κατάφερε και φέτος να πάρει την πρώτη θέση, να βγούμε πρωταθλήτριες στην Κρήτη, κάνοντας μια πολύ καλή πορεία, αφού καταφέραμε να τερματίσουμε αίτητες στο πρωτάθλημα, στην κανονική περίοδο, αλλά και στα play-off. Είμαστε τώρα στη φάση της προετοιμασίας, ώστε να πάμε να δώσουμε την επόμενη μάχη μας, που είναι το πρωτάθλημα, το ειδικό πρωτάθλημα που γίνεται για την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, οι παίκτριες είναι όλες εδώ πέρα υγιείς και είμαστε όλες μαζί, πάμε για τους αγώνες. Τα παιδιά δουλεύουν καθημερινά πολλές φορές και πρωί ή βράδυ. Με εξέπνιξε πάρα πολύ θετικά. Είναι μια πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές. Οι προπονητές πολύ διψασμένοι, θα έλεγα, για μπάσκετ. Γήπεδα καλά, οργάνωση πολύ καλή. Βοηθήματα πάρα πολλά, πράγματα που τα οποία δεν τα βρίσκεις ακόμα, θα έλεγα, και στην Α1. Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού ότι θα πάμε να παίξουμε, θα τα δώσουμε όλα και μακάρι να τα καταφέρουμε. Η διοίκηση είναι δίπλα μας και μας στηρίζει με κάθε τρόπο. Η ομάδα του Ηροδότου έχει πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή εξέλιξη σε όλα τα τμήματα. Όπως θα δει κάποιος αν είναι από κοντά στην ομάδα, αν έρθει από κοντά να μας γνωρίσει. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες, έχουμε καταφέρει να έχουμε τεχνογνωσία με παράγοντες που έρχονται με προπονητές από την Αθήνα. Όπως σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Ζούρος, που τον κατάφερε να τον φέρει ο κύριος Καταρτζής. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω ότι σε ένα σημείο που δεν είναι στην Αθήνα γίνεται μια τόσο καλή δουλειά, μια τόσο καλή προσπάθεια. Εύχομαι τα καλύτερα και πραγματικά πρέπει όλοι να προσέξουμε αυτή τη δουλειά που γίνεται εδώ. Η ομάδα μας δουλεύει σε υψηλό επίπεδο, υπάρχει μια ποιότητα πολύ σημαντική για την Κρήτη. Πιστεύω ότι σε όλα τα επίπεδα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, ελπίζω να πάνε και τα παιδιά να εξελιχθούν και αυτό που θέλουμε είναι να δούμε και τις παίκτριές μας και τους παίκτες μας αργότερα στα κλιμάκια της εθνικής ή σε κάποιες μεγάλες ομάδες.